Για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων! Βρισκόμαστε σε μια παρέλαση αρμάτων! εντάξει εντάξει, Όλα εντάξει σύσυ. Όλα εντάξει γοργόνα φιφί. Φι. Γιούχου! Όλα εντάξει φίλοι μου πειρατές! <laughs> Θα πάρουμε μέρος με το πειρατικό μας καράβι στην παρέλαση των αρμάτων του καρναβαλιού. Κάποιος όμως λείπει. Και εκείνου του λείπει τον πόη! <laughs> Πού είναι ο Μίμης? Πρέπει να ξεκινήσουμε όπου να' α, 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 Εδώ είμαι. Συγγνώμη που άργησα. Δεν έχασα κάτι, έτσι. Μην ανησυχείς, Μίμη. Όπου να' είναι ξεκινάμε. Ζήτω. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε την πειρατική σημαία. Ορίστε. Τώρα μπορούμε να σαλπάρουμε. Ε, Μίμι. Τι είναι Σίση. Η σημαία είναι ανάποδα. Ούψ. Ξεκινάμε. Ωαου. Πω πω κόσμος. Ε! Σου αρέσει η βόλτα μας μπιμπίκο μου 5 λίρα. 5 λίρα. Αυτός είναι ο παπαγάλος μου, ο μπιμπίκος Για να είσαι σωστός πειρατής πρέπει να έχεις παπαγάλο Η παρέλαση των αρμάτων μόλις ξεκίνησε Κάνε κλικ τριγύρω για να διασκεδάσεις και να παίξεις τα παιχνίδια μας, αλλά φρόντισε να επιστρέψεις πάλι εδώ. Ω, oh, ω, oh! βλέπω γλάρους να πετούν ψηλά. Το ξέρεις ότι μια ομάδα γλάρων ονομάζεται Σμήνος. Στο παιχνίδι μου θα μάθεις τα διαφορετικά ονόματα που έχουν οι ομάδες των ζώων και θα τα βάλεις στη σειρά πάνω σε αστεία άρματα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τις ομάδες των ζώων. Ας γνωρίσουμε μερικές ομάδες ζώων. Γεια σου! Έχει πλάκα το καρναβάλι. Όλα τα πολύχρωμα άρματα σχηματίζουν μια μεγάλη πομπή. Μερικά ζώα, όπως οι ελέφαντες, ταξιδεύουν επίσης σχηματίζοντας πομπή, καθώς προχωρούν αργά το ένα πίσω από το άλλο. Πολλά ζώα ζουν σε μεγάλες ομάδες και βοηθούν το ένα το άλλο στην αναζήτηση τροφής και στην προστασία των μικρών τη ομάδα. Α παίξουμε ένα παιχνίδι στο οποίο θα βάλεις τα ζώα στην ομάδα που ανήκουν. Εδώ υπάρχουν τρία οχήματα και καθένα έχει τέσσερα άρματα γεμάτα υπέροχα ζώα που όμως είναι ανακατεμένα. Θα ήθελα να τα χωρίσεις βάζοντας μαζί όσα ζώα είναι ίδια. Κάνε κλικ και σύρε τα ζώα στο άρμα που ανήκουν. Όταν σύρεις ένα ζώο σε ένα άρμα, αυτό θα αλλάξει θέση με το ζώο που βρίσκεται ήδη εκεί. Συνέχισε μέχρι να γεμίσει κάθε άρμα με τα ίδια εκπληκτικά ζώα. Όταν γεμίσεις έξι οχήματα με τα ίδια ζώα, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ωραία λοιπόν! Ας αρχίσουμε να αλλάζουμε θέσεις στα ζώα. Ώρα να αλλάξουμε τη θέση ενός ζώου ακόμα. Μπορείς να βάλεις ακόμα ένα ζώο στη σωστή θέση. έβαλε στην πρώτη ομάδα ζώων στη σωστή θέση. Τώρα κάθισε αναπαυτικά και άσε με να σου πω μερικά πράγματα για αυτή την ομάδα ζώων. <Συλίκυρα> Αυτές είναι χήνες. Οι χήνες ζουν σε κοπάδια κάνουν τόσο πολύ θόρυβο, ώστε ορισμένοι άνθρωποι εκτρέφουν κοπάδια από χήνες για να φυλάνε την περιουσία τους. Μόλις οι χήνες ακούσουν το παραμικρό, ξεσηκώνουν τον κόσμο. Μπορείς να βάλεις ακόμα ένα ζώο στη σωστή θέση. Έβαλες όλα τα ζώα στη σωστή θέση. Τώρα άκουσε μερικά πράγματα για κάθε ομάδα ζώων. Αυτοί είναι ελέφαντες. Οι ελέφαντες ζουν σε μικρά κλειστά κοπάδια στα οποία επικεφαλής είναι τα πιο μεγάλα σε ηλικία θηλυκά. Συνήθως σε αυτά τα κοπάδια υπάρχουν δύο έως είκοσι ελέφαντες οι οποίοι μένουν μαζί ολόκληρη τη ζωή τους. Αυτά είναι λιοντάρια. Τα λιοντάρια ζουν σε ομάδες που αποτελούνται από 10 έως 35 ζώα. Αυτές οι ομάδες λέγονται αγέλες. Η ζωή σε μια αγέλη λιονταριών είναι πολύ ήσυχη, μια και τα λιοντάρια συχνά κοιμούνται μέχρι και είκοσι ώρες την ημέρα. Τελικά είναι πολύ τεμπέλικα ζώα τα λιοντάρια. Να μια άλλη ομάδα ζώων που πρέπει να βάλεις σε τάξη. Κάνε κλικ στα ζώα και σύρετα στις καρότσες των αρμάτων τους. μπορείς να βάλεις ακόμα ένα ζώο στη σωστή θέση. <Ρι> Ώρα να αλλάξουμε τη θέση ενός ζώου ακόμα. <Ρι> Έβαλε την τέταρτη ομάδα ζώων στη σωστή θέση. Τώρα κάθισε αναπαυτικά και άσε με να σου πω μερικά πράγματα για αυτή την ομάδα ζώων. <Ρι> Αυτοί είναι λύκοι. Οι λύκοι ζουν σε ομάδες οικογενειών που ονομάζονται αγέλε. Κάθε αγέλη έχει έναν αρχηγό και περιλαμβάνει από 8 έως 20 λύκου. Όταν τα μέλη της αγέλη συγκεντρώνονται για κυνήγι, χαιρετούν ο ένα τον άλλον με ουρλαχτά. Μπορείς να βάλεις ακόμα ένα ζώο στη σωστή θέση. Έβαλες όλα τα ζώα στη θέση τους. Τώρα άκουσε μερικά πράγματα για κάθε ομάδα ζώων. <Στονιχο> 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 Αυτοί είναι πίθηκοι. Ορισμένα είδη πιθήκων ζουν σε μικρές οικογενειακές ομάδες. Κάποια άλλα ζουν σε μεγαλύτερες ομάδες που ονομάζονται αγέλε και υπερασπίζονται το ένα το άλλο όταν τους επιτίθενται λιοντάρια, τσίτα και άλλα άγρια ζώα. Έχουν πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουν. Αυτά είναι ψάρια. Τα ψάρια ζουν σε κοπάδια τα κοπάδια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν από 25 ψάρια έως και μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ψάρια. Τα κοπάδια των ψαριών συνήθως διαλύονται το βράδυ για να βρουν τροφή και ενώνονται ξανά το πρωί. Τώρα που έβαλες όλα τα ζώα στη σωστή θέση, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ποιο να είναι αυτό το παιδί που βλέπω. Α, εσύ είσαι. Καλώς ήρθες και πάλι στο καράβι μας για την παρέλαση του καρναβαλιού. Τώρα είναι εντάξει η πειρατική σημαία. Ναι, Μίμη, τώρα είναι μια χαρά. Μου αρέσει πολύ η στολή της Γοργόνας. Κοίτα, κουνάω την ουρά μου όπως τα ψάρια. Φσιτ, φσιτ. Και αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι ένα κοχύλι. Αν το βάλω στο αυτί μου, μπορώ να ακούσω τον ήχο της θάλασσας. Αλήθεια, Φιφί! Ναι! Μπορώ να ακούσω τα κύματα στην ακρογιαλιά! Hey, βλέπω μέσα στο πλήθος μερικά γνωστά πρόσωπα! Ποια είσαι! Ποια είσαι! Βλέπω τους συμμαθητές μας, τον Αλέκο και τη Ράνια, αλλά και τη μαμά σου, Μίμη! Ας τους χαιρετήσουμε! Γεια σας. Σου αρέσει η παρέλαση! Μην ξεχάσεις να κάνεις κλικ τριγύρω για να δεις τι εκπλήξεις σε περιμένουν και να παίξεις τα παιχνίδια μας! Πολλά παιδιά έχουν βγει στο δρόμο σήμερα για να παρακολουθήσουν την παρέλαση! Όταν δεν μιλάμε για ένα μόνο παιδί, αλλά για περισσότερα, χρησιμοποιούμε τη λέξη «παιδιά». Το παιχνίδι μου πρέπει να βρεις τις λέξεις για να ονομάσεις ένα σύνολο όμοιων πραγμάτων. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με το ένα και τα πολλά. Εμπρός για την παρέλαση! Γεια σου! Έχω ένα καταπληκτικό παιχνίδι για να παίξουμε σε αυτό το πολύχρωμο άρμα του καταπληκτικού για τις λέξεις στον πληθυντικό αριθμό. Χρησιμοποιούμε τις λέξεις στον πληθυντικό αριθμό όταν μιλάμε για πολλά πράγματα. Πρώτα θα δεις πάνω στο άρμα ένα πράγμα και πάνω στο πανό τη λέξη που αντιστοιχεί σε αυτό. Κοίταξε αυτό για παράδειγμα. Είναι μια μικρή πάπια. Να και η λέξη κάτω από το εκπληκτικό άρμα και να διαλέξει τη σωστή λέξη στον πληθυντικό αριθμό. Αυτή είναι η σωστή λέξη! Πάπιες! Θα τη βάλω στο πανώ πάνω από τις δύο μικρές πάπιες! Όταν βρει έξι σωστέ λέξεις θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του πάζλ! Πρώτα πρέπει να μου πεις πόσο καλά γνωρίζεις τις λέξεις στον πληθυντικό αριθμό. σε πλασματα Αρμάτων της χώρας των γνώσεων Πιστεύεις ότι θα πάρουμε βραβείο Για το άρμα μας Μίμη Μπορεί Υπάρχουν βέβαια Και πολλά άλλα ωραία άρματα Στην παρέλαση Όλα αξίζουν βραβείο Πεντόλυνα Πεντόλυνα Τι είναι μπιμπίκο μου Πεντόλυνα Κάτι λέει για πεντόλιρα. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω τι είναι τα πεντόλιρα. Ήμουν σίγουρη ότι θα το ήξερες, Μίμη. Τα πας τόσο καλά με τους αριθμούς. Τα πεντόλιρα είναι νομίσματα. Τα μάζευαν οι πειρατές στους θησαυρούς τους. Έχω κι εγώ ένα θησαυρό πειρατών εδώ. Αυτός είναι πολύ καλύτερος από θησαυρό πειρατών, Φιφί. Όλα αυτά τα νομίσματα είναι φτιαγμένα από σοκολάτα. Τα μοιράζω στα παιδιά που βλέπω μέσα στο πλήθος. Ίσως και ο Μπιμπίκος να θέλει ένα σοκολατένιο πεντόλιρο. Είναι προτιμότερο να δίνουμε στους παπαγάλους φιστίκια ή μπισκότα παρά σοκολάτες, Μίμη. Εγώ πάντως προτιμώ τη σοκολάτα. Έφαγε όμως αρκετή ζήση. Αυτά τα σοκολατένια νομίσματα είναι για τον κόσμο. Και τι κόσμος αλήθεια! Φέτος έχει έρθει πολλής κόσμος! Ελπίζω να περνά όμορφα στην παρέλαση. Κάνε κλικ τριγύρω για να διασκεδάσεις με χίλια δυο πράγματα. Πεντόλυρα! Πεντόλυρα! Τι αστείος παπαγάλος! Το μόνο που θέλει είναι νομίσματα των πέντε λιρών, όχι μεγαλύτερα. Όλοι γνωρίζουμε ότι μετά το πέντε είναι το έξι και το επτά. Μπορεί όμως να βάλει τη σειρά του αριθμού μέχρι το 50 ή το 100. Αυτό ακριβώς μπορείς να κάνεις το παιχνίδι μου. Καλή κλικ πάνω μου για να παίξει το παιχνίδι μου με την παρέλαση των αρμάτων. Έλα να παρακολουθήσουμε μια ξεχωριστή παρέλαση. Γεια σου. Σήμερα είναι η παρέλαση του καρναβαλιού ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από τα υπέροχα άρματα που δημιουργήθηκαν για το καρναβάλι. Πρέπει να μπουν με τη σωστή σειρά στις καρότσες αυτών των φορτηγών για να κάνουν το γύρο της χώρας των γνώσεων και να τα δει όλος ο κόσμος. Θέλω να κάνεις κλικ και να σύρεις το άρμα με το μικρότερο αριθμό στο φορτηγό που βρίσκεται αριστερά. Στη συνέχεια μετακίνησε τα υπόλοιπα άρματα στα φορτηγά με τη σειρά από τον μικρότερο αριθμό ως τον μεγαλύτερο. Μόλις μπουν στη σωστή σειρά θα ξεκινήσει η παρέλαση. Όταν καταφέρεις να βάλεις στη σωστή σειρά τέσσερις ομάδες αρμάτων θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πριν αρχίσεις να μετακινείς τα άρματα Θέλω να ξέρω πόσο ταλέντο διαθέτεις. Αν μπορείς να ταξινομήσεις όλους τους αριθμούς ως το 50, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως μπορείς να ταξινομήσεις όλους τους αριθμούς ως το 100, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ωραία! Να η πρώτη ομάδα αρμάτων! Κάνε κλικ και σύρε κάθε άρμα στην καρότσα του φορτηγού έτσι ώστε ο μικρότερος αριθμός να βρίσκεται σε αυτήν την άκρη και ο μεγαλύτερος αριθμός σε αυτήν εδώ. Σωστά! Η θέση του μικρότερου αριθμού είναι εδώ. Μπράβο! Πανέξυπνο! στο μεγαλύτερο αριθμό στη θέση του. Αυτό είναι. Τα άρματα μπήκαν στη σειρά. 2, 3, 17, 18, Τώρα που ο μικρότερος αριθμός είναι μπροστά, είναι ώρα να ξεκινήσει η παρέλαση. μπορείς τώρα να βάλεις στη σωστή σειρά αυτά τα άρματα. <Ρι> ναι, αυτός είναι ο μικρότερος αριθμός. <Ρι> Πολύ σωστά. <Ρι> Ξέρεις καλά τους αριθμούς βλέπω. <Ρι> Το βρήκες. Η θέση του μεγαλύτερου αριθμού είναι εδώ. Αυτό είναι. Τα άρματα μπήκαν στη σειρά. 1, 26, 29, 45. Τώρα που ο μικρότερος αριθμός είναι μπροστά, είναι ώρα να ξεκινήσει η παρέλαση. Δεν θα ήταν καταπληκτικό να είχαμε καρναβάλι κάθε μέρα να τραγουδούσαμε και να χορεύαμε στους δρόμους. Μπορείς τώρα να βάλεις στη σωστή σειρά αυτά τα άρματα. Ναι, αυτός είναι ο μικρότερος αριθμός. Μπράβο! Μπράβο! Ζήτω! Έβαλε το μεγαλύτερο αριθμό στη θέση του! Αυτό είναι! Τα άρματα μπήκαν στη σειρά! 4, 20, 47, 50 Τώρα που ο μικρότερος αριθμός είναι μπροστά, είναι ώρα να ξεκινήσει η παρέλαση! Μια ομάδα ακόμα και τελειώσαμε. Θαυμάσια! Έβαλε στη σωστή σειρά όλα τα άρματα της παρέλασης. Εννέα. Είκοσι. τέσσερα.

<laughs> Βλέπετε! Μέχρι και η νεκροκεφαλή διασκεδάζει! Μου αρέσει το πειρατικό καράβι μας, αλλά πρέπει να δεις μερικά άλλα άρματα που συμμετέχουν στην παρέλαση. Σε ένα από αυτά υπάρχουν παιδάκια με φορεσιές από διάφορους λαούς της γης. Φοράνε τόσο όμορφα κοστούμια. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να τα γνωρίσεις παίζοντας το παιχνίδι υπέροχες σημαίες. Ξεκινάμε! Γεια σου! Καλώς ήρθες στο διεθνές άρμα του καρναβαλιού. Έχω ένα παιχνίδι με σημαίες από διάφορες χώρες. Θα ρίξουμε μια ματιά σε μερικές από τις σημαίες και τις εθνικές ενδυμασίες που συναντά κανείς στον κόσμο. Πρέπει να χρωματίσεις τις σημαίες που υπάρχουν στο άρμα δεν έχεις παρά να κάνεις κλικ σε ένα από τα μπαλόνια που βρίσκονται ψηλά στο άρμα. Το χρώμα του μπαλονιού θα εμφανιστεί στη σωστή θέση πάνω στις σημαίες. Όταν χρωματίσεις μια σημαία θα σου πω μερικά πράγματα για τη χώρα στην οποία ανήκει και θα σου δείξω την εθνική ενδυμασία αυτής της χώρας. Δηλαδή τα παραδοσιακά ρούχα που φορούν οι κάτοικοί της σε ειδικέ περιπτώσεις. Όταν χρωματίσεις έξι σημαίες θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ετοιμάστηκες! Ας παίξουμε λοιπόν! Κοίταξε αυτές τις σημαίες. Κάνε κλικ στα μπαλόνια που βρίσκονται ψηλά στο άρμα για να χρωματίσεις τις σημαίες. Τέλεια! Τώρα κάνε κλικ σε ένα άλλο μπαλόνι. Μπράβο! Τώρα κάνε κλικ σε ένα άλλο μπαλόνι. Τέλεια! Αυτή είναι η σημαία της Ισπανίας. Ένας από τους παραδοσιακούς χορούς της Ισπανίας ονομάζεται Φλαμένκο. Αυτή η κοπέλα φοράει το φόρεμα μιας χορεύτριας Φλαμένκο. Είναι γεμάτο φραμπαλάδες που στροβιλίζονται καθώς η χορεύτρια του Φλαμένκο χορεύει. Η εθνική ενδυμασία μιας χώρας είναι μια ειδική φορεσιά. Δεν είναι τα ρούχα που φορούν κάθε μέρα οι κάτοικοι αυτής της χώρας. Συχνά βασίζεται στα ρούχα που οι κάτοικοί της φορούσαν στο παρελθόν. Έφτιαξες τη σημαία της Κίνας! Κοίταξε το όμορφο κινέζικο μπλουζάκι και παντελόνι που φοράει αυτό το κοριτσάκι. Είναι φτιαγμένα από κόκκινο μετάξι. Στην Κίνα οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το κόκκινο είναι ένα χρώμα που φέρνει χαρά. Τώρα κάνε κλικ σε ένα άλλο μπαλόνι. Τέλεια! Έφτιαξες τη σημαία της Γκάνα. Wow! Κοίταξε τη φορεσιά αυτού του κοριτσιού, το φόρεμα και το κάλυμα στο κεφάλι της το φορούν ακόμα αρκετές γυναίκες στην Κάνα. Αυτά τα ρούχα φτιάχνονται από διάφορα υλικά με έντονα χρώματα. Ορίστε τρεις νέες σημαίες που πρέπει να χρωματίσεις. Κάνε κλικ στα μπαλόνια για να χρωματίσεις τις σημαίες. Τέλεια! Συνέχισε να κάνεις κλικ στα μπαλόνια. Τέλεια! Συνέχισε να κάνεις κλικ στα μπαλόνια. Μπράβο! Έφτιαξες τη σημαία του Μπαγκλαντές δεν είναι χαριτωμένο αυτό το κοριτσάκι με το σάρι. Το σάρι αποτελείται από ένα πολύ μακρύ κομμάτι ύφασμα που τυλίγεται γύρω από το σώμα με ειδικό τρόπο. Από ποια χώρα είσαι εσύ και η οικογένειά σου, ξέρεις ποια είναι η σημαία της πατρίδας σου. Συνέχισε να κάνεις κλικ στα μπαλόνια. Τέλεια! Έφτιαξες τη σημαία της σκοτίας. Εί, hey, κοίτα! Αυτό το αγοράκι φορά το παραδοσιακό σκοτσέζικο κίλτ. Έχει κάτι περασμένο στη ζώνη του. Είναι ένα μικρό πουγγί που συμπληρώνει τη στολή του. Αυτή είναι η σημαία της χιλής. Κοίτα πόσο κομψό φαίνεται αυτό το αγοράκι. Φοράει μια παραδοσιακή ενδυμασία χορού της χιλής, η οποία βρίσκεται στην Νότια Αμερική. Συγχαρητήρια! Χρωμάτισε όλες τις σημαίες που βρίσκονται πάνω στο άρμα. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. «Κάτω τα χέρια από το θησαυρό μου!» Βλέπετε! Μέχρι και η νεκροκεφαλή διασκεδάζει! Πεντόλιρα! Για να ξεκινήσει η παρέλαση έπρεπε όλα τα άρματα να μπουν στη σειρά! Έφτιαξα με αυτά ένα παιχνίδι για σένα! πρέπει να βάλεις τα άρματα στη σειρά έτσι ώστε το άρμα με τον πιο μικρό αριθμό να ξεκινήσει πρώτο και εκείνο με τον πιο μεγάλο αριθμό να ξεκινήσει τελευταίο. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι όλα στη σειρά. Ας βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ζήτω! Ωρα για την παρέλαση! Ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι μου με τους αριθμούς τα άρματα του καρναβαλιού. Κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας αν θέλεις να μάθεις πως παίζεται το παιχνίδι ή κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να αρχίσεις να παίζεις αμέσως. Πριν αρχίσεις να μετακινείς τα άρματα θέλω να ξέρω πόσο ταλέντο διαθέτεις. Αν μπορείς να ταξινομήσεις όλους τους αριθμούς ως το 50 κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως μπορείς να ταξινομήσεις όλους τους αριθμούς ως το 100, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ωραία! Να η πρώτη ομάδα αρμάτων! Κάνε κλικ και σύρε κάθε άρμα στην καρότσα του φορτηγού έτσι ώστε ο μικρότερος αριθμός να βρίσκεται σε αυτήν την άκρη και ο μεγαλύτερος αριθμός σε αυτήν εδώ. Σωστά! Η θέση του μικρότερου αριθμού είναι εδώ! Πανέξυπνο! Μπράβο! Ζήτω! Έβαλες το μεγαλύτερο αριθμό στη θέση του! Αυτό είναι! Τα άρματα μπήκαν στη σειρά! 6, 56, 61, 65. Τώρα που ο μικρότερος αριθμό είναι μπροστά, είναι ώρα να ξεκινήσει η παρέλαση. <κλυστα> μπορείς τώρα να βάλεις στη σωστή σειρά αυτά τα άρματα. Ναι, αυτός είναι ο μικρότερος αριθμός. Μπράβο! Μπράβο! Ζήτω! Έβαλε το μεγαλύτερο αριθμό στη θέση του. Αυτό είναι! Τα άρματα μπήκαν στη σειρά. Ένα, είκοσι. 85, 88. Τώρα που ο μικρότερος αριθμός είναι μπροστά, είναι ώρα να ξεκινήσει η παρέλαση. Ας κάνουμε λίγο σαματά. Μπορείς τώρα να βάλεις στη σωστή σειρά αυτά τα άρματα. <Ρι> Σωστά! Η θέση του μικρότερου αριθμού είναι εδώ. <Ρι> Ξέρεις καλά τους αριθμούς βλέπω. <Ρι> Ξέρεις καλά τους αριθμούς βλέπω. <Ρι> Το βρήκες! Η θέση του μεγαλύτερου αριθμού είναι εδώ. Αυτό είναι! Τα άρματα μπήκαν στη σειρά! 52-57-85-95 Τώρα που ο μικρότερος αριθμός είναι μπροστά, είναι ώρα να ξεκινήσει η παρέλαση! Για ομάδα ακόμα και τελειώσαμε! <Τι> Θαυμάσια! Έβαλε στη σωστή σειρά όλα τα άρματα της παρέλασης! Πέντε, είκοσι ένα, 38 Επειδή τα πήγες περίφημα, το βραβείο σου θα είναι ένα άρμα που μπορείς να εκτυπώσεις και να χρωματίσεις. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να το εκτυπώσεις ή... Κάνε κλικ στο άρμα για να συνεχίσεις. Καλώς ήρθες στο σταθμό της διασκέδασης. Θέλεις να κάνεις το σερίφι σε μια πόλη της Άγριας Δύσης. Λοιπόν, πρέπει να δείξεις μεγάλη γενναιότητα για να μπορέσεις να συλλάβεις τη συμμορία των πιο πονηρών κακοποιών της Άγριας Δύσης που μόλις λίστεψαν την τράπεζα της πόλης. Πρέπει να βρεις τον Μίκη, το Μεξικάνο, έναν εγκληματία με μουστάκι κατάμαυρο σαν την ψυχή του. Να και η υπόλοιπη συμμορία. Το νου σου για το μονόφθαλμο Τζόνι θα τον ανακαλύψεις εύκολα από το κάλυμα στο μάτι του. Τα μάτια σου 14 για τη λισταρχήνα Μπέρθα, την πιο κακιά καουμπόισα της Δύσης. Προσπάθησε να βρεις τον Μπίλι τον Ασπρογένη, αυτός κι αν είναι παλιάνθρωπος. Και μην αφήσεις να σου ξεφύγει η αδελφή της Μπέρθα, η Ροξάνη η Τρομερή. Καθώς θα ψάχνεις για αυτή την επικίνδυνη συμμορία, προσπάθησε να εντοπίσεις πού έχουν κρύψει το σάκο με τα κλεμμένα χρήματα. Τώρα κλείσε τα μάτια σου και μέτρα ως το πέντε όσο η συμμορία θα τρέχει να κρύψει τα λεφτά και να εξαφανιστεί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Εντάξει, τώρα μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου. Κοίταξε προσεκτικά την εικόνα και κάνε κλικ στους λίστες και στα χρήματα όταν τα βρεις. συνέλαβες έναν από τους λιστές. Κάνεις φανταστική δουλειά, Σερίφη. Πέτυχες, Διάννα. Συνέχισε να επιβάλλεις τον νόμο και την τάξη σε αυτή την πόλη. Πέτυχες, Διάννα. Συνέχισε να επιβάλλεις τον νόμο και την τάξη σε αυτή την πόλη. Εγώ πάντως έκανα μαθήματα υπασίας, άραγε θα μπορούσα να γίνω καουμπόησα στην άγρια δύση. Ζήτω! Βρήκε τα κλεμμένα χρήματα! Συνέλαβες έναν από τους λιστές. Κάνεις φανταστική δουλειά σε ρήφη. συνέχισε το ψάξιμο. Εδώ που κοιτάς δεν υπάρχει ούτε ληστής, ούτε κλεμμένα χρήματα. Πάντως δεν είναι και τόσο εύκολο να τους ξετρυπώσεις. Συνέχισε το ψάξιμο. συνέλαβες έναν από τους λιστές. Αυτή η πόλη θα είναι πιο ασφαλής με αυτό τον κακοπιό στη φυλακή. Βρήκες τους λιστές και τα κλεμμένα χρήματα. Απόψε, οι πολίτες αυτής της πόλης μπορούν να κοιμηθούν ήσυχα και τα χρήματα μπορούν πια να επιστραφούν στην τράπεζα. Θέλεις να προσπαθήσεις πάλι να συλλάβεις τη συμμορία. Κάνε κλικ τώρα στην εικόνα αν θέλεις να ψάξεις πάλι για τους κακοποιούς ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις την παρέα. Όπως τα άρματα στην παρέλαση είναι στη σειρά, το ένα πίσω από το άλλο, έτσι και πολλά ζώα ακολουθούν το ένα το άλλο σε ομάδες. Οι διάφορες ομάδες ζώων έχουν ξεχωριστά ονόματα όπως κοπάδια και αγέλε. Στο παιχνίδι μου θα μάθεις για αυτά τα ονόματα και θα μπορέσεις να βάλεις τα ζώα στις ομάδες που ανήκουν. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι το καρναβάλι των ζώων. Κοίταξε όλα αυτά τα νομίσματα στο σεντούκι μου. Πάω στοίχημα ότι ο Μίμης θα ήθελε να τα μετρήσει ένα-ένα. Τα έχω ήδη μετρήσει. Έχω ένα παιχνίδι με λέξεις και αριθμούς. Πρέπει να μου πεις πώς γράφονται κάποιες λέξεις που αφορούν σύνολα πραγμάτων. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι ή παρεούλες! Τι λες, ξεκινάμε! <Κι> Γεια σου! Ετοιμάστηκες να διαλέξεις τη σωστή λέξη! Αν δεν ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι μου, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας! Αν όμως θέλεις να ξεκινήσεις αμέσως, κάνε κλικ πάνω μου! πρέπει να μου πεις πόσο καλά γνωρίζεις τις λέξεις στον πληθυντικό αριθμό. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν είσαι άσος στις λέξεις. Αλλά αν είσαι εξευτέρης τις λέξεις στον πληθυντικό αριθμό, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Τέλεια! Ας ξεκινήσουμε! Πρώτα πρέπει να μου πεις πόσο καλά γνωρίζεις τις λέξεις στον πληθυντικό αριθμό. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν είσαι άσο στις λέξεις. Αλλά αν είσαι εξευτέρη της λέξεις στον πληθυντικό ρυθμό, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Τέλεια! Ας ξεκινήσουμε! Να! Ένα εχμηρό βέλος! Ας δούμε τώρα δύο ίδια πράγματα! Μπορείς να βρεις τη σωστή λέξη που περιγράφει πολλά από αυτά! Αυτό είναι! Είναι δύο εχμηρά βέλη! Είναι μια μύγα που φτερουγίζει! <Ρι> Τώρα θα δούμε όχι μόνο ένα, αλλά περισσότερα πράγματα! Μπορείς να βρεις τη σωστή λέξη που περιγράφει! Σου. Τώρα θα δούμε όχι μόνο ένα, αλλά περισσότερα πράγματα! Διάλεξε τη σωστή λέξη για δύο από αυτά! Πολύ σωστά! Εδώ υπάρχουν δύο ψηλές κυρίες! Γεια σου! Γεια σου! Γεια σου. Τέλεια! Βρήκες έξι σωστές λέξεις στον πληθυντικό αριθμό! Επειδή κατάφερες να διαλέξεις όλες τις σωστές λέξεις, θα σου χαρίσω μια εικόνα για να την εκτυπώσεις! Είναι ένα τσίρκο πάνω σε ένα υπέροχο! εικόνες από όλα τα παιχνίδια της παρέας μπορείς να φτιάξεις τη δική έφτιαξες πολύ σωστά! Να, ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ! Ξέρεις τη σωστή θέση του! Αυτό είναι! Να, ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ! Ξέρεις τη σωστή θέση του! Το τέριαξες πολύ σωστά! Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο πάζλι. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Αυτό είναι! Τέλεια! Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα να ρίξεις μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.